Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη το πρωί της Τετάρτης στην Κομωτινή. Πιο συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Σμύρνης συγκρούστηκαν μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα με ένα γιοταχή φορτηγό. Ο οδηγός της μηχανής διερχόταν από την οδό Απόλλωνος, ενώ το φορτηγό κινούνταν επί της οδού Σμύρνης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το μηχανάκι κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα και ο οδηγός του γιοταχή φορτηγού παραβίασε στόπ με αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Το μηχανάκι έπεσε πάνω στην πόρτα του συνοδηγού του φορτηγού και αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας και η μεταφορά του στα επίγοντα του Σισμανογλίου νοσοκομείου. Οι επιβάτες του γιοταχή φορτηγού ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο επενέβη τροχέα και ΕΚΑΒ. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται αρμοδίως. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο καταπλακώθηκε από δέντρο το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη στην περιοχή της Κυψέλης λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν στην κυριολεξία το δέντρο με αποτέλεσμα να πέσει επάνω σε σταθμευμένο γιοταχή και να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές σε αυτό. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα και έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία προχώρησε στον τεμαχισμό και στην απομάκρυνση του δέντρου. Η κακοκαιρία που έπληξε από τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή μας προκάλεσε και άλλα προβλήματα, ευτυχώς όμως μικρής έκτασης.